Και η ομιλία απόψε είναι το δικαίωμα και η πρόκληση της ευτυχίας σε δύσκολες στιγμές. Πράγματι, η ευτυχία είναι η πρόκληση στην ζωή. Είναι και ένας δείκτης που μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι είμαστε συντονισμένοι με την αλήθεια ή όχι. Όταν δεν έχουμε ευτυχία, σημαίνει ότι δεν είμαστε συντονισμένοι με την αλήθεια. Έχουμε ξεχάσει την αληθινή μας φύση, την αληθινή φύση των άλλων και έχουμε ξεχάσει το τι συμβαίνει εδώ, τι είναι ο λόγος ύπαρξής μας και ποιοι νόμοι λειτουργούν σε αυτή την πραγματικότητα. Και έτσι η ευτυχία σαν, αν θέλετε, ένα σημείο αναφοράς μέσα στην ζωή μας, μας βοηθάει πάντα να σκεφτόμαστε τι χρειάζομαι να σκέφτομαι, τι χρειάζομαι να αλλάξω ή στο τρόπο σκέψης μου ή στο τρόπο ζωής μου ή εξωτερικά στην ζωή μου για να μπορώ να βιώσω ευτυχία. Βασικά, η ευτυχία είναι να έχω αυτά που θέλω, που σημαίνει να είμαι εγώ όπως θέλω να είμαι, οι άλλοι να είναι όπως θέλω να είναι, οι συνθήκες της ζωής μου να είναι όπως τις θέλω. Όταν τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλω, χάνω την ευτυχία. Ότι βασικά, η ευτυχία είναι να ικανοποιούνται οι ανάγκες μου. Υπάρχουν δύο βασικές λύσεις σε αυτό. Η μία είναι να απελευθερωθώ από ανάγκες, να απελευθερωθώ από προσκολήσεις που δεν με επιτρέπουν να είμαι ευτυχισμένος με τον εαυτό μου, με τους άλλους και με την ζωή ή την ικανότητα να τα αλλάξω. Να αλλάξω τον εαυτό μου, να αλλάξω τους άλλους, καλή επιτυχία σε αυτό, και σε κάποιο βαθμό να αλλάξω τις συνθήκες της ζωής. Αυτό ναι, μπορώ να αλλάξω τις συνθήκες της ζωής μου. Εντάξει. Και βέβαια το ερώτημα είναι, αν δεν είμαι ευτυχισμένος μια συγκεκριμένη στιγμή, τι χρειάζομαι να μάθω. Και έτσι η ευτυχία και η δυστυχία είναι ο οδηγός μας. Κάθε φορά που είμαι δυστυχισμένος, ρωτάω τι έχω ξεχάσει, ποια είναι η πεποίθηση που με εμποδίζει να είμαι ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή και πιο συγκεκριμένα ποια είναι η προσκόλληση. Γιατί πίσω από κάθε στιγμή έχεις πρόβλημα. Τι. Άρα η ευτυχία είναι ο οδηγός και η πρόκλησή μας είναι να δημιουργήσουμε μια ευτυχισμένη ζωή ή μαθαίνοντας να είμαστε καλά με τα πράγματα όπως είναι ή μαθαίνοντας να καταφέρουμε να τα αλλάξουμε, να είμαστε ικανοί να τα αλλάξουμε. Ποια είναι τα εμπόδια προς την ευτυχία? Το πρώτο και κύριο εμπόδιο είναι η άγνοια. Η άγνοια της αληθινής μας φύσης. Πιστεύουμε ότι είμαστε αυτά τα σώματα, ότι είμαστε αυτές οι προσωπικότητες και δεν έχουμε το βίωμα του αληθινού αυτού που είναι το πνεύμα. Ταυτιζόμενοι με το σώμα, ταυτιζόμενοι με το νου, με το εγώ, φοβόμαστε και εθιζόμαστε σε συγκεκριμένες συνθήκες για να νιώθουμε ασφαλείς σαν σώματα ή σαν εγώ. Η πρώτη αιτία της δυστυχίας είναι η άγνοια της αληθινής μας φύσης. Δεύτερο είναι ο φόβος και φόβος συγκεκριμένα για την αξία μας. Έχουμε προγραμματιστεί ότι η αξία μας μετρέται με την γνώμη των άλλων, με την συμπεριφορά των άλλων,
με πώς συγκρινόμαστε με τον άλλον, με την εμφάνισή μας, με την οικονομική μας κατάσταση, με την επαγγελματική μας θέση, που δεν έχουν καμία σχέση αυτά με την αξία μας. Η αξία μας είναι έμφυτη και σαν όντα, όπως είμαστε, η θεία όντα, αν θέλετε, αξίζουμε αγάπη και σεβασμό όπως είμαστε. Αλλά δεν το βιώνουμε αυτό και φοβόμαστε να χάσουμε την αξία μας, είτε λόγω της συμπεριφοράς του άλλου, είτε λόγω της αποτυχίας σε κάποια προσπάθεια ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι. Δεύτερο, ο φόβος για την ασφάλεια. Επειδή έχουμε ταυτιστεί με το σώμα και ειδικά σε μια εποχή που οικονομικά είναι πιο δύσκολα, που η κοινωνία έχει γίνει πιο επιθετική, πιο επικίνδυνη σε πολλά μέρη, είναι πολύ φυσικό να φοβόμαστε και για το σώμα μας. Ότι ο φόβος για την σωματική μας ασφάλεια. Επίσης, ο φόβος για την ελευθερία μας. Νιώθουμε ότι κινδυνεύει η ελευθερία μας από τους άλλους ανθρώπους. Ή ο φόβος να χάσουμε τον έλεγχο. Ότι οποιοδήποτε από αυτούς τους φόβους, όταν κάτι συμβαίνει και ξυπνάει την ανασφάλεια που νιώθω για την αξία μου, για την ασφάλεια μου, για την ελευθερία μου ή για τον έλεγχο που νομίζω ότι πρέπει να έχω, χάνω την ευτυχία μου. Είμαι δυστυχής γιατί νιώθω ότι κινδυνεύω. Δηλαδή βασικά η προϋπόθεση της ευτυχίας είναι η ασφάλεια και δεν βιώνω ασφάλεια. Γιατί έχω εξωτερικέψει τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια μου έξω από τον εαυτό μου. Σαν η ασφάλεια μου και η αξία μου εξαιτιούνται επάνω σε ανθρώπους και συνθήκες γύρω μου που δεν μπορώ να ελέγξω, αλλά είναι αδύνατον να νιώθω ασφάλεια και αδύνατον να νιώθω ευτυχία. Η ευτυχία προϋποθέτει ότι θα αρχίζω να νιώθω την αξία μου, την ασφάλεια μου, την ελευθερία μέσα μου. Και αυτό είναι μια πνευματική διαδικασία, μια αργή διαδικασία περισσότερους ανθρώπους, μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης, αυτογνωσίας, συνειδητοποίησης που έχουμε εξωτερικεύσει την πηγή της αξίας, ασφάλειας, ελευθερία και πώς να αρχίσω να το καλλιεργήσω μέσα μου. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία στην ευτυχία μας αλλά και στην πνευματική μας εξέλιξη. Η τρίτη αιτία της δυστυχίας είναι η προσκόλληση. Έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα παραδείγματα που πώς η προσκόλληση πραγματικά μας δεσμεύει. Ίσως έχετε ακούσει πώς παγιδεύουν μαϊμούδες στην Αφρική και Νότια Αμερική. Βάζουν ένα βάζο, γυάλινο ή μεταλλικό, βάζουν φιστίκια ή μπανάνα μέσα, το χέρι της μαϊμού περνάει, όταν κάνει όμως γρουφιά και έχει πιάσει το φαγητό, δεν χωράει να βγει έξω και δεν σκέφτεται δευτερόλεπτο να αφήσει το φαγητό. Κάθεται εκεί παγιδευμένο από την προσκόλληση. Παγιδευμένο από την προσκόλληση. Πώς έχουμε κάνει αυτό? Παγιδευμένο από την προσκόλληση στην έγκριση ή στην αγάπη ενός ανθρώπου ή στην στήριξη ενός ανθρώπου ή στην εμφάνιση ή στο χρήμα, παγιδευμένοι σε μία δυστυχισμένη κατάσταση γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε τα φιστίκια. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένας άνθρωπος που κρατάει μία γάτα από την ορά και η γάτα τον δαγκώνει και τον γρατζουνάει και παραπονιέται ο άνθρωπος για την συμπεριφορά της γάτας. Δεν έχει τι να κάνει τίποτα παρά να αφήσει την ορά της γάτας. Αυτό είναι πολύ κουφό. Τώρα, το θέμα είναι ότι έτσι είμαστε. Το βλέπω κάθε μέρα. Το βλέπω και στον εαυτό μου. Το βλέπω στους άλλους ανθρώπους που έρχονται, που είναι δυστυχισμένοι και είναι δυστυχισμένοι επειδή δεν αφήνουν κάποια προσκόλληση.
Συνήθως σε κάποιο άνθρωπο, συνήθως σε κάποια συμπεριφορά ενός ανθρώπου, συνήθως στο παρελθόν, ούτε καν υπάρχει το θέμα τώρα, είναι ένα θέμα που αφορά το παρελθόν, και πραγματικά δημιουργούμε εμείς την ίδια την δυστυχία μας με το να μένουμε προσκολλημένοι ότι κάτι πρέπει να έχω ή έπρεπε. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που έπρεπε. Το που έγινε, έγινε. Δεν αλλάζει. Τουλάχιστον είναι τώρα, ίσως κάτι μπορούμε να κάνουμε να το αλλάξουμε. Αλλά αυτό που έπρεπε να γίνει, και επιμένω να δημιουργώ δυστυχία για τον εαυτό μου. Εγώ δημιουργώ αυτή την δυστυχία. Δεν το δημιουργεί ο άλλος. Δεν μπορεί κανένας να μας δημιουργήσει δυστυχία. Δεν μπορεί τίποτα έξω από εμάς να μας δημιουργήσει δυστυχία. Μόνο εμείς μπορούμε να την δημιουργήσουμε. Με το να μένουμε προσκολλημένοι σε κάτι συγκεκριμένο που δεν έχουμε ή που δεν μπορούμε να έχουμε ή που έχουμε αλλά φοβόμαστε ότι δεν θα έχουμε. Και με την έννοια αυτή, όταν είμαστε προσκολλημένοι, δεν μπορούμε καν να απολαύσουμε αυτό που έχουμε. Γιατί φοβόμαστε ότι δεν θα το έχουμε. Η τέταρτη αιτία, εμπόδιο προς την ευτυχία, είναι η αποσχόληση με το παρελθόν. Με αυτά που έχουν γίνει, που μας έχουν πληγώσει, στενοχωρήσει, που νιώσαμε αδικία ή προδοσία, ή ενοχή, ή ντροπή, ή τύψεις, εντάξει. Και ο νους μας είναι αποσχολημένος με το παρελθόν, δεν το αφήνει, δεν συγχωρεί, δεν λέει, δεν πειράζει, κάθεται και κρατάει αυτό το πράγμα και δημιουργούμε ξανά μόνοι μας την δυστυχία μας. Με το να μην συγχωρήσουμε το παρελθόν, που σημαίνει και να συγχωρήσω τον άλλον, αλλά και να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Και να λέω, ό,τι έγινε, έγινε. Ήταν όλο ένα πεδίο μάθησης, δεν γίνεται τίποτα άλλο εδώ. Όλα αυτά ουσιαστικά είναι μια ψευδαίσθηση του νου μας, ουσιαστικά. Και είναι απλώς ένα πεδίο μάθησης, τι μπορώ να μάθω αυτό, από αυτό που μου κάνανε, για ποιο λόγο επέλεξα την εμπειρία αυτή και τι μπορώ να μάθω από αυτό που έκανα και εγώ. Και συγχωρώ τους άλλους, συγχωρώ τον εαυτό μου. Το πέμπτο εμπόδιο προς την ευτυχία είναι ο φόβος και το άγχος για το μέλλον. Και το μέλλον μπορεί να είναι απόψε το βράδυ και το μέλλον μπορεί να είναι τα γερατιά. Τι θα είναι σε 10 χρόνια, 20 χρόνια. Αυτός ο φόβος για το μέλλον, άγχος για το μέλλον δεν με επιτρέπει να ηρεμήσω και να απολαύσω και να είμαι ευτυχισμένος στο παρόν. Και το πρόβλημα εδώ δεν έχω άγχος μόνο για μένα, αλλά έχω άγχος για τα παιδιά μου, για τον σύντροφο, για τους γονείς, για όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Ένα άλλο εμπόδιο είναι η τάση μας να εστιαστούμε σε αυτό που δεν έχουμε και να αγνοήσουμε αυτό που έχουμε. Αυτό το ονομάζουμε την επίδραση του κουνουπιού. Όπου αν υπάρχουν 10 κουνούπια και δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί όλοι γυρίζουν γύρω μου και να εξαφανιστούν τα 9, μην πω με ποιο τρόπο εξαφανίστηκαν και μένει μόνο ένα κουνούπι, πάλι δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ότι αν έχω 10 ανάγκες και να κάνω πιο 9 ανάγκες, πάλι δεν είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν ικανοποιείται το δέκατο. Δεν λέω 90% πάρα πολύ ωραίο θα είμαι ευτυχισμένος, θα τρώγομαι για το δέκατο. Έτσι λειτουργεί ο νους μας. Λειτουργεί με το να εστιάζεται σε αυτό που δεν είναι όπως το θέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε αυτό στην σημερινή εποχή, γιατί μάλλον πολύ λίγα πράγματα
γύρω μας είναι όπως θα θέλουμε να είναι. Δεν είναι. Ειδικά σε σύγκριση με πριν από 10-20 χρόνια. Και θα πρέπει να μάθουμε να δούμε το ποτήρι μισό γεμάτο και όχι μισό άδειο. Πρέπει να αρχίσουμε να δούμε όχι το πρόβλημα που υπάρχει σε κάθε ευκαιρία, αλλά την ευκαιρία που υπάρχει σε κάθε πρόβλημα. Δηλαδή, να αρχίζουμε να δούμε ότι δόξα τω Θεώ που έχω στέγη, που έχω τρεχόμενο νερό, που έχω ένα κρεβάτι, που έχω ρούχα, που έχω τροφή, και όχι ποιες ανέσεις δεν μπορώ να απολαύσω. Να μετρήσω αυτά που έχω και να νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτά που έχω. Το έβδομο εμπόδιο στην ευτυχία μας είναι η έλλειψη της πίστης μας σε κάποιες πνευματικές έννοιες. Μία πνευματική έννοια είναι η αιωνιότητά μας, η αθάνατη μας φύση. Αν πράγματι πιστέψουμε ότι είμαστε αθάνατα όντα, χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, πώς να μας αποσχολεί τα πράγματα που μας αποσχολούν. Πώς να δώσουμε τόσο σημασία σε κάποια πράγματα όταν καταλαβαίνω ότι αυτή η στιγμή που βιώνω είναι μια κουκίδα, αν θέλετε, στην ύπαρξή μου. Είναι σαν το νύχι του μικρού δάκτυλο σε σχέση με την αιώνια μου ύπαρξη. Δεν το βιώνουμε, δεν το πιστεύουμε, ταυτιζόμαστε με το σώμα και φοβόμαστε και προσκολιόμαστε. Η καλλιέργεια της αίσθησης ότι είμαι αιώνιο όν, είμαι αθάνατος, δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει μόνο η αποχώρηση από το προσωρινό υλικό σώμα, θα μας επιτρέψει να απελευθερωθούμε από αρκετούς φόβους και προσκολήσεις. Και ειδικά το φόβο της αρρώστιας, το φόβο του θανάτου και αυτά. Επίσης, για να βρω την ευτυχία μου, χρειάζομαι να πιστεύω στην αθάνατη φύση των αγαπημένων μας. Οι αγαπημένοι μου δεν είναι αυτά τα σώματα, είναι αιώνιες συνειδητότητες χωρίς αρχή και χωρίς τέλος που εκφράζονται προσωρινά μέσα από αυτά τα προσωρινά και περιορισμένα υλικά σώματα. Δεν είναι αυτό, ο αγαπημένος μου, δεν είναι αυτό που βλέπω. Δεν είναι αυτό το σώμα. Είναι ένα αιώνιο «ον» που αν υπάρχει με την σάρκωση, έχει ενσαρκωθεί χιλιάδες φορές. Και τώρα που το βλέπω σαν το παιδί μου, μπορεί άλλωστε να ήταν η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο σύντροφός μου, ο φίλος μου. Και χρειάζομαι να αποταυτιστώ από την ιδέα του να βλέπω τον αγαπημένο μου σαν το συγκεκριμένο σώμα και το συγκεκριμένο ρόλο που τον βάζω. Το ρόλο του παιδιού, του συντρόφου, του γονιού. Δεν είναι. Είναι προσωρινές, αν θέλετε, συμφωνίες ψυχών. Προσωρινοί ρόλοι που παίζουμε για το μοναδικό λόγο του να μάθουμε. Τίποτα άλλο. Να μάθουμε την αληθινή μας φύση και την αληθινή φύση των άλλων. Έτσι δεν χρειάζεται να φοβάμαι για αυτούς. Χρειάζεται να καταλάβω ότι η παρουσία τους στην ζωή μου είναι ότι είναι δάσκαλοι, ότι έχω κάτι να μάθω από αυτές τις ψυχές, κάτι να προσφέρω και να μάθω την αγάπη χωρίς όρους. Να αποφασίσω ότι εγώ θα αγαπήσω και ό,τι θέλει να κάνει ο άλλος. Και ό,τι κάνει ο άλλος θα είναι αυτό που χρειάζομαι εγώ για την εξέλιξή μου. Δική μου πρόκληση είναι να αγαπώ και να είμαι ειλικρινής και να είμαι δίκαιος και όλα αυτά. Η δεύτερη πίστη που χρειαζόμαστε είναι ότι υπάρχει μία σοφία και αγάπη στο σύμπαν και ζούμε σε ένα σύμπαν που δεν έχει το τυχαίο και δεν έχει το άτυχο και όπου δεν υπάρχει αδικία. Ένα σύμπαν όπου συμβαίνει σε κάθε ψυχή μόνο αυτό που είναι για το καλό της ψυχής αυτής.
και δεν μπορεί να γίνει λάθος, δεν έχει γίνει κάτι λάθος σε εμάς ή στους άλλους. Δεν είμαστε αδικημένοι. Έχω εξηγήσει αυτό αρκετές φορές. Υπάρχουν άδικες ενέργειες, αλλά δεν υπάρχουν αδικημένοι άνθρωποι. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, εσείς μπορείτε να λειτουργήσετε άδικα, που σημαίνει ότι λειτουργείτε με έναν τρόπο προς εμένα που δεν θα θέλετε εγώ να κάνω σε εσάς. Αυτό είναι μια άδικη ενέργεια, μια άδικη πράξη. Δεν συμπίπτει με τον νόμο του να κάνω στον άλλον μόνο αυτό που θα ήθελε να κάνει σε μένα. Αυτό σημαίνει αδικία. Αλλά επειδή εγώ είμαι ο δημιουργός της πραγματικότητάς μου, δεν μπορεί η δική σας πρόθεση να φτάσει σε μένα εκτός αν έχω δημιουργήσει συνθήκες να βιώσω αυτό. Ή με το κάρμα, με τις προηγούμενες μου ενέργειες, ή με τις επιλογές μου σαν ψυχή να μάθω κάτι μέσα από την συμπεριφορά σας ή μέσα από τον νόμο του καθρεφτίσματος, ότι με κάποιο τρόπο μου καθρεφτίζεται ένα εσωτερικό περιεχόμενο και με βοηθάτε να βλέπω ένα μέρος του εαυτού μου που χρειάζομαι να δουλέψω. Σε καμία περίπτωση μπορώ να είμαι αδικημένος και σε καμία περίπτωση μπορεί κάτι τυχαίο να συμβαίνει στην ζωή μου. Οι αιτίες όλων των πραγμάτων που συμβαίνουν στην ζωή μου είναι μέσα μου. Είναι μέσα στο σύστημα πεπιθήσεών μου, στο παρελθόν και στο παρόν και είναι μέσα στα μαθήματα που έχω επιλέξει να μάθω σαν ψυχή στην εξέλιξη. Αυτό θα καθοργήσει το 50% από την δυστυχία μας. Η στιγμή που δέχομαι την ευθύνη για την πραγματικότητά μου και επιτρέπω τους άλλους να έχουν την ευθύνη για δική τους πραγματικότητα, να πάω να πιστεύω ότι οι άλλοι φταίνε για μένα και να πάω να πιστεύω ότι εγώ φταίω για τους άλλους, πολλά αρνητικά συναισθήματα έχουν λυθεί. Τα περισσότερα να σας πω. Γιατί τα περισσότερα συναισθήματα είναι αδικία, πόνο, παράπονο, προδοσία, θυμό, εκδίκηση, μίσος, όλα στηρίζονται στην πεποίθηση ότι μπορεί κάποιος άλλος να είναι υπεύθυνος για αυτό που συμβαίνει σε μένα. Κάτι που τουλάχιστον σύμφωνα με τους πνευματικούς νόμους δεν ισχύει. Ειδικά με τον νόμο του κάρμα, της αιτίας και αποτελέσματος, δεν είπε ο Χριστός όπως παίρνει ο γείτονας θερίζεις εσύ, λέει όπως παίρνεις εσύ θερίζεις εσύ. Ό,τι βιώνεις στην ζωή σου είναι αποτέλεσμα των ενέργειών σου. Ο νόμος του καθρεφτίσματος που λέει τα πάντα είναι ένα καθρέφτισμα του τρόπου που σκέφτομαι, που λειτουργώ, των μαθημάτων που έχω επιλέξει. Τότε μπορούμε να γλιτώσουμε πάρα πολύ δυστυχία με το δεκτούμε αυτή την απλή αλήθεια. Εγώ δημιουργώ δική μου πραγματικότητα, οι άλλοι δημιουργούν δική τους πραγματικότητα. Δεν φταίνε οι άλλοι για αυτά που νιώθω εγώ και δεν φταίω εγώ για αυτό που νιώθουν οι άλλοι. Ας κάνουμε όμως μια διευκρίνηση εδώ. Την πραγματικότητά μου αποτελείται από δύο πράγματα. Αυτό που συμβαίνει και τι βιώνω με αυτό που συμβαίνει. Μπορείτε να αμφιβάλλετε αυτό που λέω και να λέτε δεν είναι δυνατόν εγώ να έχω δημιουργήσει μία αρρώστια ή να έχω δημιουργήσει μία κατάσταση που κάποιος δεν μου συμπεριφέρεται καλά. Εγώ θα σας πω, εγώ μένω σε αυτό που πιστεύω. Μη με πιστεύετε. Πιστέψτε ότι είστε αδικημένοι. Αλλά αυτό που θα πρέπει να δεχτείτε είναι ότι αυτό που κάνετε μέσα στο νου σας με αυτή την αδικία είναι δική σας ευθύνη και δική σας δημιουργία. Το γεγονός δεν δημιουργεί στο νου μας αυτό που συμβαίνει. Εμείς δημιουργούμε στο νου μας με την ερμηνεία και την σημασία που δίνουμε. Μπορούμε να δώσουμε τεράστια σημασία
να γινόμαστε έξω φρενών, να χαλάσουμε την υγεία μας, να χαλάσουμε τις σχέσεις μας, να χαλάσουμε την ευτυχία μας, ή μπορούμε να πούμε, οκ, αυτό έγινε, η αξία μου είναι μέσα μου, η ασφάλεια μου είναι μέσα μου και δεν υπάρχει λόγος εγώ τουλάχιστον να καταστρέφω τον εαυτό μου επειδή ο άλλος δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σωστά. Η αρνητική συμπεριφορά του άλλου δεν με βλάπτει. Εγώ βλάπτω τον εαυτό μου με τον τρόπο που ερμηνεύω την συμπεριφορά του. Ο άλλος έχει τα προβλήματά του, τις προσκολήσεις του, τους φόβους του, την άγνοιά του, τις ψευδαισθήσεις του και δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σωστά. Αυτό δεν μου δημιουργεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης που έχω στον εαυτό μου και στην αξία μου και στην ασφάλεια μου. Εγώ δημιουργώ μέσα μου την βλάβη, όχι ο άλλος. Δεν μπορεί να δημιουργήσει την βλάβη μέσα. Εγώ το δημιουργώ. Οπότε μη δεκτείτε, αν θέλετε, αν δεν πιστεύετε το που σας λέω, ότι δημιουργείτε τα γεγονότα. Τουλάχιστον δεκτείτε την ευθύνη για το βίωμα των γεγονότων. Ότι εμείς δημιουργούμε αυτό. Τώρα θα πείτε, ναι, αλλά είμαι θύμα των παιδικών προγραμματισμών. Αυτό συμφωνώ. Όντως, μακάρι να μπορέσουμε το κάθε γεγονός να το βιώσουμε μόνο συνειδητά και όχι με τους υποσυνείδητους προγραμματισμούς που είναι σαν δικτάτορες μέσα μας και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά αυτή είναι η πρόκλησή μας. Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση. Να εξετάσω ποιοι είναι αυτοί οι προγραμματισμοί. Γι' αυτό έχουμε το σεμινάριο αυτογνωσίας. Γι' αυτό έχουμε τα βιβλία, γι' αυτό έχουμε όλα τα σεμινάρια. Να βρούμε αυτές τις πεπιθήσεις, αυτές οι εγγραφές και να τις αλλάξουμε. Μόνο εκεί βρίσκεται η ελευθερία και η ευτυχία μας. Αυτό είναι η δύναμή μας. Δεν θα αλλάξουμε τους άλλους. Αλλά στη στιγμή που το πούμε μέσα στον εαυτό μας και θα απελευθερωθούμε από την τεράστια σημασία που δίνουμε και θα νιώθουμε καλά μέσα μας ανεξάρτητα από την λαθασμένη, πες απαράδεκτη συμπεριφορά των άλλων, θα πάψω να χρειάζομαι αυτή την συμπεριφορά για την εξέλιξή μου. Η μεγαλύτερη δύναμη που έχω για να αλλάξω την συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω μου είναι να πάω να ενοχλούμαι από αυτά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη. Και να τους αγαπάω όπως είναι. Και τότε δεν χρειάζομαι αυτά τα άτομα να συμπεριφέρονται έτσι. Ο λόγος ύπαρξής του είναι για την εξέλιξή μου. Η στιγμή που έχω μάθει το μάθημα στην εξέλιξη, δεν χρειάζομαι πια αυτό. Ή θα εξαφανιστεί ή δεν θα το παρατηρήσω καν. Γιατί έχω μάθει το μάθημα και έχω βρει μέσα μου αυτό που χρειάζομαι να είμαι καλά. Και η τρίτη αλήθεια, στην οποία καλό θα ήταν να πιστέψουμε, να είμαστε ευτυχισμένοι, είναι ότι έχουμε την δύναμη να είμαστε καλά ό,τι και να συμβεί στην ζωή μας. Δεν υπάρχει μία ανθρώπινη εμπειρία πάνω από τις δυνάμεις μας. Προχθές μου έστειλε κάποιος ένα link για ένα βίντεο στο YouTube, μία κοπέλα που έπαθε μία αρρώστια όταν ήταν μικρή. Κόντευε να πεθάνει, δεν έπρεπε να ζήσει, αλλά τελικά απλώς έχασε τα δύο της πόδια. Και έπρεπε από το πόλεμο της ζωής να κινείται με πόδια από ξύλο, από μέταλλο και διάφορα. Και έκανε ομιλία σε ένα τεράστιο ακροτήριο, λέγοντας, αν με ρωτήσετε, αν είχα να επιλέξω να μην έχω αυτό, και να έχω τα πόδια μου ή να έχω αυτά που έχω μάθει, αυτά που έχω κερδίσει έχοντας χάσει τα πόδια μου, εγώ θα έλεγα όχι, προτιμώ να έχω χάσει τα πόδια μου. Γιατί αυτά που έχω κερδίσει, το όφελος στον εαυτό μου, αυτά που έχω μάθει, αυτό που έχω καταλάβει για τον εαυτό μου, για τις δυνάμεις μου, είναι πολύ πιο σημαντικά από να έχω δύο πόδια. Και μετά έκανε και αστεία, λέει, ανάλογα με τον άνθρωπο που θα βγω, μπορεί να φοράω πιο μεγάλα πόδια, πιο μικρά πόδια, για να είμαι στο ύψος του. Άρχιε λέει τα θετικά, δεν κρυώνουν ποτέ τα πόδια μου, λέει,
Δηλαδή άρχισε να αστειεύεται, λέει, υπάρχουν και τα θετικά. Είναι και η αθλήτρια, συμμετέχει σε διάφορους αγώνες, snow ski και τέτοια. Αυτή η ψυχή επέδεξε την εμπειρία αυτή, αλλά όχι μόνο για τον εαυτό της, για μένα. Να το δω. Για εσάς, να το ακούσετε. Τι ήταν πιο σημαντικό, άλλη μία ψυχή να έχει δύο πόδια, ή μία ψυχή να μην έχει πόδια, να έχει αυτή την εμπειρία, να εμψυχώνει όλο τον κόσμο, λέγοντας, τι προβλήματα έχετε εσείς, που επιτρέπετε να χαλάει την ευτυχία σας, εγώ είμαι ευτυχισμένη με ξύλινα πόδια. Βέβαια, κάθεσαι στο κρεβάτι 2-3 μήνες σε κατάθλιψη, σε πόνο, αδικία. Αλλά η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής είναι τεράστια, είναι ανίκητη. Δεν υπάρχει μία εμπειρία στο χώρο και στο χρόνο που μία ψυχή δεν μπορεί να υπερβεί. Όχι μόνο να υπερβεί, αλλά να το αξιοποιήσει για, σαν εργαλείο της εξέλιξης και για τον αυτό του και για τους άλλους. Και υπάρχουν άφθονα τέτοια παραδείγματα τώρα στο ίντερνετ, με ανθρώπους με ένα χέρι, ένα πόδι, που όχι μόνο είναι καλά, αλλά διδάσκουν και στους άλλους. Το 8ο εμπόδιο προς την ευτυχία είναι ο φόβος της ευτυχίας. Φόβος ότι μήπως δεν αξίζω ευτυχία καταρχήν και μήπως θα με τιμωρήσει ο Θεός αν είμαι ευτυχισμένος. Γιατί όσο ξέρω εγώ δεν διδάσκει ιδιαίτερα η θρησκεία την ευτυχία. Και όλες τις εικόνες που βλέπετε είναι μουτρεμένες εικόνες. Κανονικά, αν ήθελα να πάω κάπου και να μάθω πώς να είμαι ευτυχισμένος, δεν θα είμαι κάποιος ευτυχισμένος άνθρωπος. Όχι όλοι έτσι. Τώρα μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος σε αυτό. Θέλω να πω ότι ο Θεός μας θέλει ευτυχισμένους. Εντάξει. Δεν μας θέλει μουτρεμένοι. Η ευτυχία δεν είναι αμαρτία. Εντάξει. Και δεν υπάρχει τιμωρία στην ευτυχία. Να τολμήσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Και έχουμε βέβαια την σκεπτομορφή ότι αν τολμάμε να είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, κάτι κακό θα συμβεί. Ή οι άλλοι θα μας ζηλεύουν ή θα μας ματιάσουν. Εντάξει. Και δεν μπορεί να υπάρχει συνεχή ευτυχία. Και έτσι προτιμούμε έτσι κάτι πιο ενδιάμεσο. Όχι και απόλυτη ευτυχία. Να βρούμε και κάτι που δεν είναι καλό, για να μην μας τιμωρήσει η ζωή που είμαστε τόσο καλά. Εντάξει. Όμως υπάρχουν και άλλα φόβοι της ευτυχίας. Μερικοί από εμάς έχουμε ταυτιστεί με το ρόλο του θύματος και αντλούμε αξία μέσα από το ρόλο αυτό και νιώθουμε ότι όσο είμαστε θύμα, τόσο είμαστε οι καλοί. Όλοι αγαπάνε το θύμα. Η καρδιά όλων των ανθρώπων ανοίγουν στον άνθρωπο που έχει προβλήματα. Περισσότερο από το άνοιγμα που νιώθουμε προς τον δυνατό άνθρωπο που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και μερικοί άνθρωποι έχουν βρει αυτό το ρόλο για να έχουν αγάπη, να έχουν αποδοχή, να έχουν αξία, να είναι οι παραπονεμένοι, οι αδικημένοι, το θύμα. Άρα δεν μπορεί, αν είμαι στο ρόλο του θύμα, να δεκτώ να είμαι ευτυχισμένος. Θα χάσω το ρόλο, θα χάσω το κέρδος του ρόλου. Και έτσι θα εστιαστώ σε αυτά που δεν είναι όπως θέλω να είναι, και θα φροντίζω να μην είμαι ευτυχισμένος. Μια άλλη αιτία που μερικοί αντιστέκονται προς την ευτυχία είναι ότι θέλουν να τιμωρήσουν τους άλλους που θεωρούν επεύθυνος για την πραγματικότητά τους με την δυστυχία τους. Τα παιδιά κάνουν αυτό στους γονείς και μετά από κάποια ηλικία οι γονείς το κάνουν αυτό με τα παιδιά. Και είναι μια μορφή ενοχοποίησης που κάνουμε, νιώθει ο ένοχος, να μην έχουμε εμείς την ευθύνη για την πραγματικότητά μας, να φταίει ο άλλος. Και τι να φταίει ο άλλος για την ευτυχία μου,
Όχι, πρέπει να είμαι δυστυχισμένος και να φταίει ο άλλος για την δυστυχία μου. Ότι είμαι άρνηση του να δεκτώ την ευθύνη για την πραγματικότητά μου. Μερικοί άνθρωποι το δημιουργούν επίσης από το φόβο τους ότι δεν έχουν την αυτοπεποίθηση ή την ικανότητα να αντιμετωπίζουν την ζωή. Και έτσι προτιμούν να δημιουργούν προβλήματα ώστε να αναλάβουν οι άλλοι άνθρωποι την ευθύνη για αυτούς, να μην χρειαστούν να βγαίνουν, να δουλεύουν, να δημιουργούν οικογένεια, να έχουν ευθύνες από το φόβο της αποτυχίας. Και έτσι δεν μπορώ να δημιουργώ ευτυχία, θα μου ζητάνε να δουλέψω. Θα μου ζητάνε να είμαι υπεύθυνος, θα μου ζητάνε να βγω μέσα στην ζωή και να κάνω πράγματα που φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρω. Και μερικοί είναι πεπισμένοι ότι οι άλλοι θα ζηλέψουν και θα τους ματιάσουν. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν τη σκέπτη μορφή αυτή και έτσι προτιμούν να μην είναι ευτυχισμένοι. Είναι υποσυνείδητες πεπαιθήσεις που εμποδίζουν το νου μας να δεκτεί την ευτυχία. Και πρώτο απ' όλα η πεποίθηση ότι είμαι αμαρτωλός και δεν αξίζω ευτυχία. Είμαι κακός άνθρωπος και δεν αξίζω. Και αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν έχουμε βιώματα στα παιδικά χρόνια όπου πήραμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε καλοί επειδή μας μαλώσανε, μας απορρίψανε, μας κατηγορήσανε ότι δεν είναι καλά οι άλλοι και φταίμε εμείς ή νιώσαμε βάρος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι παιδικοί προγραμματισμοί μέσα στο υποσυνείδητο μας εμποδίζουν να πιστέψουμε ότι αξίζουμε η ευτυχία σήμερα και ότι μπορούμε να την έχουμε. Άρα ποια είναι η λύση? Πρώτο, να αφήσουμε τις προσκολήσεις. Είναι φοβερό πράγμα η δυναστεία των προσκολήσεων. Και πίσω από κάθε αρνητικό συνέστημα υπάρχει μία προσκόλληση. Όταν δεν νιώθετε καλά, να ρωτήσετε τον εαυτό σας σε τι είμαι προσκολλημένος αυτή τη στιγμή. Μία προσκόλληση που έχω από τον άλλον, από τον εαυτό μου, από την ζωή. Αφήνοντας προσκολλήσεις, η ευτυχία μας όλο και ανθίζει, γιατί η ευτυχία είναι η αληθινή μας φύση, είναι η πραγματική μας φύση. Ότι όταν αφήνω μία προσκόλληση, αρχίζω να βιώνω αυτή την ελευθερία, αυτή την ευτυχία. Δεύτερο, να καλλιεργήσουμε εσωτερική ασφάλεια και αξία. Έχουμε τεχνικές που μπορείτε να εφαρμόσετε, να δυναμώσετε τις πεπαιθήσεις που θα σας δυναμώνουν την αίσθηση της αξίας και της ασφάλειας μέσα σας, ανεξάρτητα από το τι γίνεται γύρω σας. Ζούμε σε μία εποχή που οι πιθανότητες για το εξωτερικό περιβάλλον που χρειαζόμαστε για να είμαστε καλά μειώνεται. Μειώνεται η πιθανότητα να έχω εξωτερικά όλα αυτά που θέλω να είμαι καλά. Και η πρόκληση είναι να μπορώ να έχω επαφή με το μέσα μου και να είμαι καλά σε όλες τις συνθήκες. Τρίτο, να αφήσω το παρελθόν. Το παρελθόν είναι μία ψευδέστηση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που δεν συγχωρείται. Είτε στον άλλον, είτε στον εαυτό σας, δεν υπάρχει. Παιδεύεστε τον εαυτό σας με κάτι που δεν υπάρχει. Μόνοι μας δημιουργούμε την στενοχώρια και το πόνο για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν ζούμε την παρούσα στιγμή. Ότι δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς την λευκή συγχώρεση του παρελθόντος. Όλους για όλα περιλαμβάνοντας και τον εαυτό μου. Είναι απαραίτητο αν θέλετε για την ευτυχία.
Όμως, ίσως σημαντικό είναι να αφήσω το μέλλον. Που επίσης δεν υπάρχει. Και για το οποίο έχουμε άγχος και φόβο. Όλοι οι φόβοι μας και όλοι οι άγχοι μας έχουν σχέση με το μέλλον. Ακόμα να φοβάμαι τι θα γίνει σε 5 λεπτά, αυτό είναι το μέλλον. Και συνήθως η πρόγνωσή μας είναι 1000 φορές χειρότερη από αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι. Yeah. Αν είμαστε μετεωρολόγοι θα είμαστε χωρίς δουλειά. Yeah. Γιατί όλο κάναμε πρόγνωση, θα συμβεί αυτό, θα συμβεί το άλλο, έχουμε άγχος, έχουμε φόβο, το παιδί μου, εγώ, οι άλλοι, και δεν συμβαίνει. Η πρόγνωσή μας επηρεάζεται από το φόβο μας. Βλέπουμε μόνο αυτό που φοβόμαστε. Και τζάπα άγχος. Τζάπα άγχος. Συνέχεια άγχος χωρίς πράγματι να γίνει αυτό για το οποίο άγχομαι και χωρίς αν συμβαίνει αυτό για το οποίο άγχομαι να μην είναι κάτι που δεν μπορώ να ξεπεράσω. Τότε γιατί να άγχομαι, γιατί να φοβάμαι. Δεν έχω αρκετή εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σύμπαν, στην δικαιοσύνη, στην σοφία των πραγμάτων ότι θα συμβεί μόνο αυτό που πραγματικά εξυπηρετεί την εξέλιξή μου και τίποτα άλλο. Και ότι έχω την δύναμη το αντιμετωπίζω. Άρα μένει ότι το επόμενο βήμα, αν αφήνω το παρελθόν και το μέλλον, να ζω στο παρόν. Η ευτυχία βρίσκεται μόνο στο παρόν. Να ζω την παρούσα στιγμή. Τώρα υπάρχουν τεχνικές που μας βοηθάνε να γυρίζομαι στο παρόν. Μία τεχνική είναι η αναπνοή. Να συγκεντρωθώ στην αναπνοή μου. Δεύτερο, στις αισθήσεις, να παρατηρώ γύρω μου τα χρώματα της μελωδίας, ό,τι υπάρχει. Και τρίτο, το ενεργειακό μου σώμα. Να αρχίζω να νιώθω την ενέργειά μου. Να νιώθω την ενέργεια στην κοιλιά μου, στα χέρια μου, στο κεφάλι μου, την άβρα μου. Αυτά είναι σαν άγκυρες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αναπνοή, αισθήσεις, ενέργεια, να βρισκόμαστε στο παρόν. Θα βοηθήσει επίσης να μην μιλάμε για τίποτα άλλο. Που σημαίνει να μην μιλάμε πολύ καθόλου. Υπάρχει ένα σεμινάριο που λέει στους ανθρώπους να μιλήσετε 10 λεπτά, αλλά μόνο για το παρόν. Ξαφνικά δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα για την ζωή μου, γιατί είναι η παρελθόν. Δεν μπορώ τίποτα για το πρόγραμμά μου, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Το μόνο πράγμα για το οποίο μπορώ να μιλάω είναι για τα χρώματα, αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή, των άλλων, την ομορφιά που υπάρχει γύρω μας. Η ομιλία θα μας τριβήξει σίγουρα στο παρελθόν και στο μέλλον. Οπότε γι' αυτό σε πολλές παραδόσεις πνευματικές συστήνεται να μην μιλάμε. Τουλάχιστον να μην μιλάμε πολύ. Οπότε να μιλάμε τώρα για την εργασία που κάναμε τώρα, αυτό είναι το παρόν. Α, πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Αυτό είναι το παρόν. Να μιλάμε για τι έχω περάσει στην ζωή μου και τι φοβάμαι, άγχοι που έχω για το μέλλον, δεν βοηθάνε πολύ. Καλύτερα να μιλάμε για το παρόν, αν χρειάζεται να μιλάμε. Έκτο, να καλλιεργήσουμε η ευγνωμοσύνη. Είναι το νούμερο ένα συναίσθημα για την πνευματική εξέλιξη. Και από εκεί θα υπάρχει αγάπη. Ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχουμε, ίσως ακόμα τα δυσάρεστα, όπως αυτή η κοπέλα έχει ευγνωμοσύνη που έχασε τα πόδια της. Εδώ αυτό είναι η ελεύθερη βούληση, θα μπορούσε να μην έχει εμπιστοσύνη. Είναι η ελευθερία της σαν ψυχή να έχει και να μην έχει. Και μπορούμε εμείς να νιώθουμε ευγνωμοσύνη και για όλα τα όμορφα, αλλά και για όλα τα δυσάρεστα. Γιατί μέσα από αυτά αναγκαστήκαμε να ανακαλύψουμε κομμάτια του αυτού μας που αλλιώς δεν θα είχαμε ανακαλύψει. Όχι ότι μόνο από την δυστυχία μαθαίναμε. Μαθαίνουμε και από την ευτυχία και την ομορφιά. Να καλλιεργήσουμε τις πνευματικές αλήθειες. Τώρα πώς μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει πνευματικές αλήθειες. Ίσως το νούμερο ένα τρόπο είναι να
αυτό που λέγεται σε σανσκριτικά satsang, δηλαδή αυτό εδώ αυτή τη στιγμή είναι satsang, είναι μια ομάδα ανθρώπων που συζητάνε αυτά. Σε αυτή την περίπτωση εγώ μιλάω, αλλά άλλες ομάδες, ο καθένας θα πάρει μια σειρά και θα μιλάμε για αυτές τις αλήθειες. Και μετά θα φύγουμε και αυτό σιγά σιγά θα ασθενήσει μέσα στην εβδομάδα, γιατί στην τελειώρηση δεν λένε αυτές τις αλήθειες και οι άνθρωποι γύρω μας δεν λένε αυτές τις αλήθειες. Θα γυρίσουμε στην ομάδα, θα φορτίσουμε πάλι με την αμοιβαία μας αποδοχή των αλήθειών αυτών και μετά θα είμαστε σε μια κοινωνία που πιθανόν δεν το στηρίζει ιδιαίτερα και σιγά σιγά θα πρέπει εμείς όμως να γινόμαστε οι πηγές και να μην χρειαστούμε καν την ομάδα πια, αν έχουμε μέσα μας την σιγουριά των αλήθειων αυτών. Όπως είπα νωρίτερα, να ξεπεράσουμε το φόβο της ευτυχίας και πάνω απ' όλα, πιθανόν μέσα από το διαλογισμό ή την προσευχή ή κάποιες τεχνικές υπέρβασης του νου, να βιώσω την αληθινή μου φύση που δεν είναι νοητική, είναι πέρα από το νου, την φύση μου σαν ευδαιμονία, σαν φως, σαν ενέργεια και να έχω αυτό σαν σημείο αναφοράς ότι αυτό είμαι, δεν είμαι το σώμα, δεν είμαι ο νους. Και αυτό σταθικά μας δημιουργεί μια εσωτερική βάση. Τα πράγματα να γίνονται χαμός γύρω μας, αν δεν μας αφορούν. Γιατί βιώνουμε αυτό το μέρος του αυτού μας που δεν επηρεάζεται από αυτά. Εντάξει. Και μία πρόταση, για να βρείτε ευτυχία χρειάζεται να ξέρετε ποιοι είσαστε και τι θέλετε. Ζούμε σε μία κοινωνία που γενικά δεν κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Ζούμε με πολλά πρέπει. Πρέπει από μας και πρέπει από τους άλλους. Το πρώτο, αν θέλετε πραγματικά να βρείτε ευτυχία, μία φορά το χρόνο ή περισσότερο, πηγαίνετε για 2, 3, 5 μέρες, μία εβδομάδα, μείνετε μόνοι σας, ξεπεράστε το φόβο της μοναξιάς, βιώστε την ύπαρξή σας και αρχίστε να κάνετε με τη μέρα σας αυτό που σας έρχεται από μέσα. Και όχι από κάποιο πρόγραμμα, από κάποιο πρέπει. Αρχίστε να ακούσετε αυτή την εσωτερική φωνή που θα σας καθοδηγήσει κάθε ώρα της μέρας να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε, που έρχεται από μέσα σας και έτσι θα αυξήσετε, αν θέλετε, την επαφή σας με το εσωτερικό κέντρο. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό αν δεν κάνουμε κάποιες στιγμές στην ζωή μας απομόνωση. Αλλιώς ζούμε με τις σκέψεις των άλλων. Ακόμα δικές μας να είναι, έχουν προγραμματιστεί μέσα μας. Δεν το λέει για τρόπο ζωής. Αλλά ο καθένας από εμάς για να βιώσει τον εαυτό του χρειάζεται να είναι μόνος του κάποιες μέρες. Και να κάνει διαλογισμό, να περπατάει στην φύση, να σκέφτεται, να κάνει περισυλλογή και με αυτόν τον τρόπο να έρχεται πιο κοντά στον ίδιο τον εαυτό του και στο θείο που υπάρχει μέσα του. Και επίσης, ολοκληρώνοντας, προτείνω και όλες τις μορφές της δημιουργικής έκφρασης. Ο χορός, το τραγούδι, η ζωγραφική, κάθε μορφή έκφρασης του ανθρώπου αυξάνει την ευτυχία μας. Σας βλέπω όλοι τώρα, αν έβαλε μία μουσική και σηκωθήκετε να χορέψετε, θα αλλάξει πάρα πολύ η διάθεσή σας. Είναι δύσκολο να χορεύετε και να έχετε κατάθλιψη συγχρόνως. Υπάρχουν μερικοί καταθλιπτικοί χοροί επίσης και τραγούδια, αλλά γενικά, εκεί που κινείσαι και κοιτάς τα μάτια ενός ανθρώπου και συνδέεσαι ενεργειακά με έναν άλλο ανθρώπο, βάτε χορό στην ζωή σας, βάτε τραγούδι στην ζωή σας, βάτε κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης. Και πάνω απ' όλα, βρείτε την εργασία που αγαπάτε. Αν δεν αγαπάτε την εργασία σας,
ή μάθετε να την αγαπάτε ή τολμήστε να την αλλάξετε. Ένα από τα δύο. Πρώτο, προσπαθήστε να την αγαπήσετε. Πιο εύκολο είναι σε αυτή την εποχή να την αγαπήσετε. Αν μόνο έστω και έστω που σας δίνει το χρήμα να κάνετε αυτά που θέλετε. Νιώστε ευγνωμοσύνη που την έχετε. Και κάντε το με κέφι, με χαρά, με δημιουργικότητα, με αγάπη, όχι με βαρεμάρα. Και κατεπίεση και αγκαρία και δυστυχία είναι κρίμα. Αυτό το δημιουργώ εγώ. Εγώ δημιουργώ την δυστυχία μου όταν δεν αγαπάω αυτό που κάνω. Το δημιουργεί η συγκεκριμένη πράξη. Κάποιος άλλος είναι μια χαρά κάνοντας αυτό. Δηλαδή, ή να μάθω να το αγαπήσω, να μην κάνω πράγματα χωρίς αγάπη. Να μάθω να αγαπώ αυτό που κάνω ή να μάθω να μην τα κάνω. Ένα από τα δύο. Okay. Αυτή είναι η ομιλία. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η δυνατότητα της ευτυχίας είναι μέσα μας. Είναι ο προορισμός μας, είναι η πρόκλησή μας, είναι η ένδειξη της πνευματικότητάς μας. Οι γνώσεις δεν είναι η ένδειξη, ούτε πόσες ώρες κάθεσαι στο διαλογισμό, ούτε πόσα βιβλία έχετε διαβάσει. Η ένδειξη της πνευματικότητάς σας είναι τρία πράγματα. Η σταθερότητα της ευτυχίας σας, η σταθερότητα της ηρεμίας σας και η σταθερότητα της αγάπης σας. Έτσι μετρέται η πνευματικότητα. Τα βιβλία, τα σεμινάρια, οι δάσκαλοι, ο διολογισμός, όλα αυτά είναι απλώς μέθοδοι να φτάσουμε σε αυτό. Ότι η ευτυχία είναι μία πνευματική αρετή. Είναι μία αρετή. Να μπορώ να είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί για να είμαι ευτυχισμένος πρέπει να απελευθερωθώ από κάθε φόβο, κάθε προσκόλληση, κάθε ανασφάλεια, από το παρελθόν, από το μέλλον, να ζω το παρόν. Πρέπει να φωτιστώ βασικά, να είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Ακριβώς. Okay. Κάτι που θα θέλετε να ρωτήσετε, να πείτε. Αγνέ. Αναφέρθηκες κάποια στιγμή στο κάρμα, είπες εκτός εάν είναι το κάρμα. Έχω μπερδευτεί. Πώς ορίζεις το κάρμα? Το κάρμα το ορίζω σαν αιτία και αποτέλεσμα που έχω σαν λόγο ύπαρξης το μάθημα και η εξέλιξη. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι εξισορροπείται το κάρμα με το να υποφέρω. Για μένα το κάρμα υπάρχει μόνο, το μόνο λόγο της ύπαρξης που είναι μέσα από την επιστροφή των ενέργειών μου να βιώνω πώς βιώνουν οι άλλοι κάποιες ενέργειες που εγώ έχω εξασκήσει στο παρελθόν για να μάθω από αυτό και να μην το ξανακάνω. Ή να μάθω συγχώρεση, ή να μάθω αγάπη χωρίς όρους. Τότε το κάρμα έχει μία, αν θέλετε, μία μάζα που υπάρχει στην ζωή μας που θα κατευθύνει κάποια γεγονότα να συμβαίνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο για τη μάθησή μας. Αν μαθαίνουμε αυτό για το οποίο έχουμε επιλέξει το κάρμα αυτό, δεν χρειάζεται πια να υπάρχει. Και πώς το ξέρουμε ότι είναι αυτό το κάρμα? Δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Θα πάρουμε σαν, δεν χρειάζεται να ξέρουμε αν είναι κάρμα ή αν είναι η επιλογή ψυχής ή αν είναι καθρέφτισμα. Το μάθημα είναι το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Τι χρειάζομαι να κάνω εδώ για να ξανά είμαι ευτυχισμένος. Είτε είναι κάρμα, είτε είναι επιλογή ψυχής, είτε είναι καθρέφτισμα. Ποιο είναι το μάθημα? Αλλά δεν μας αποσχολεί ποια είναι η αιτία, γιατί η λύση είναι η ίδια. Ναι. Τι είναι αυτό που κάνει μερικούς ανθρώπους να είναι προσκολλημένοι στο παρελθόν τόσο πολύ? Η εμπειρία μας κάνει γεγονότα που δεν έχουμε καταφέρει να αφομοιώσουμε, μας πονάνε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν μπει μάλλον στο ρόλο του θύματος ή του ένοχου. Αν είμαι στο ρόλο του θύματος, δεν θέλω να αφήσω το πόνο του παρελθόντος, γιατί το χρειάζομαι για να είμαι θύμα. Αν είμαι στο ρόλο του ένοχου,
δεν θέλω να συγχωρέσω τον εαυτό μου, γιατί θα πάω να είμαι ο ένοχος. Και έχω ταυτιστεί με το ρόλο αυτό. Θα έλεγε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο ρόλος με το οποίο έχω ταυτιστεί. Ο ρόλος του παραπονωμένου, του αδικημένου ή ο ρόλος του ενόχου. Που και τα δύο είναι ψευδέστηση. Ούτε οι ένοχοι είμαστε, ούτε οι αδικημένοι είμαστε. Κάτι άλλο? Ναι, τι? Εγώ αυτό το καιρό νιώθω πολύ ανασφαλής με όλα αυτά που ακούω και με όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν με τις περικοπές και με όλα αυτά. Νιώθω μία ανασφάλεια. Δεν σας κρύβω ότι επειδή γέρασα τώρα και οπωσδήποτε θα έχω ανάγκη από μία βοήθεια αργότερα, ενδεχομένως. Μακάρι να φύγω όρθια, το παρακαλώ κιόλας. Όπως όλοι μας. Νομίζω καταλάβαμε, Δέσποινα. Καταλάβαμε. Είναι πολύ φυσικό να νιώθεις όπως νιώθεις. Νομίζω η πλειοψηφία των ανθρώπων νιώθουν έτσι. Και ειδικά άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και δεν έχουν την δύναμη να εργαστούν αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ φυσικό να νιώθεις έτσι. Αλλά καλείσαι να έχεις περισσότερη πίστη. Περισσότερη πίστη ότι είσαι αγαπητή στο σύμπαν, είσαι αγαπητή στο Θεό, θα συμβεί σε σένα μόνο αυτά που είναι στα μέτρα σου και μόνο αυτά που εξυπηρετούν την εξέλιξή σου και ότι μέσα σου υπάρχει η δύναμη να είσαι ευτυχισμένη κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες που θα εξελιχθούν. Και δεύτερο, καλείσαι να σκέφτεσαι θετικά και να σκέφτεσαι ότι όλα θα είναι μια χαρά, ότι πάντα θα έχεις αυτά που χρειάζεσαι. Μέσα μου το πιστεύω ότι θα έχω όσα χρειάζεται. Ωραία. Γιατί δεν έχω μάθει και στα πολλά στη ζωή μου. Και με τα λίγα. Το μόνο έξοδο μου ήταν το ταξίλογο, το ότι βιαζόμουν πάντοτε να είμαι συνεπής και κουταμάρα. Ότι χρειάζεσαι περισσότερη, γενικά η εποχή μας ζητάει περισσότερη πίστη. Και στις δυνάμεις του σύμπαντος και στους νόμους του σύμπαντος και στην δύναμή μας να αντιμετωπίζουμε ό,τι θα συμβεί. Πάρα πολύ. Ήθελα, επειδή κάποια κυρία κάποτε μου είπε ότι είμαι ερωτευμένη με τον Bob, θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι εκτός του ότι όταν έρχομαι στενοχωρημένη, θες ειδονήσεις σε όλους τους ομιλητάς, θες ο Ρόμπερτ, θες τα παιδιά, θες οι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει έτσι οπτικά, έρχομαι γιατί αγαπώ το χώρο, γιατί φεύγω αναπτερωμένη. Έρχομαι στενοχωρημένη και φεύγω αναπτερωμένη αφενός. Και αφετέρου έρχομαι από μια βαθιά ευγνωμοσύνη που νιώθω για τον Ρόμπερτ Νατζέμι, γιατί είμαι αυτοκαταστροφικός άνθρωπος. Και θα σας πω κάτι. Κάποτε μου εχάρισε η μαμά μου σκουλαρίκια, μικρή που ήμουνα, και από τη χαρά μου έκανε έτσι, 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 γιατί αυτή μου το έχω κόψει. Να, είναι κομμένο το αυτή. Τη χαρά που το τράβαγα. Γενικά δεν προσπαθώ να είμαι αστείο. Φτάνει. Αλλά είμαι αυτοκαταστροφικός. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη όταν έρχομαι. Και εμείς που έρχεσαι, Δέσποινα. Ότι νιώθω απέραντη ευγνώμη. Καμία άλλη ερωτική αξιολόγηση? Ναι. Να περάσω στους εξωτερικούς παράγοντες που, όπως λέτε, αυτή την εποχή είναι δυσμενής. Όταν είμαστε αποστασιοποιημένοι, βασικά συγκεντρωμένοι στον χώρο μας, για να μπορούμε να εξελιχθούμε, να αποφεύγουμε την δυστυχία που υπάρχει στο χώρο μας, να μπορέσουμε να ανέλθουμε. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το άγχος μας? Να επηρεάσουμε τα γεγονότα. Ναι. Όχι, υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω μου παρά μόνο εγώ και η ευτυχία μου, ναι, και η εξέλιξή μου. Καταρχήν, μόνο που κάνεις αυτό, ναι, επιδράς θετικά, πρώτο. Που είσαι ευτυχισμένη, αυτό επιδράει σε όλους γύρω σου. Δεύτερο, έχουμε το θετικό οραματισμό που μπορείς κάθε μέρα να οραματιστείς φως σε όλους τους ανθρώπους γύρω σου, να τους δώσει το φως αυτό, να τους δώσει δύναμη και καθοδήγηση.
λειτουργήσουν με όλο και πιο πολύ ανιδιοτέλεια για το καλό τους εν όλο και να βρίσκουν μέσα τους δυνάμεις που χρειάζονται να είναι ευτυχισμένοι στην ζωή τους. Δηλαδή να ευλογήσεις, να εύχεσαι το καλό των ανθρώπων. Τρίτο, υπάρχει η μέθοδος Ho'oponopono, όπου ζητάω να φύγει από μένα ό,τι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατάσταση. Τέταρτο, υπάρχουν διάφορα μέσον κοινωνικής προσφοράς. Έχουμε εμείς μία φορά την εβδομάδα δίνουμε τροφή σε περίπου 200 άστεγους. Έχουμε αναλάβει περίπου 50 άπορες οικογένειες που τους φέρνουμε τρόφιμα, ρούχα και πράγματα που χρειάζονται. Αλλά μπορείτε να αναλάβετε κάποιο ρόλο να βοηθήσετε τον άνθρωπο. Και πέμπτο, μπορείτε να λάβετε και πολιτική δράση, να εκφράσετε την γνώμη σας, να συμμετέχετε σε κάποιο κόμμα ή σε εκτός κόμματος, να εκφράζετε τις πεπιθήσεις σας και να προσπαθήσετε κάτι να κάνετε. Το γεγονός ότι είμαι καλά δεν με εμποδίζει να κάνω τίποτα από αυτά. Θα με βοηθήσει να το κάνω καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Με το θυμό και το φόβο και το μίσο δεν θα κάναμε πολλά. Κάτι άλλο. Okay. Να είστε καλά και ευτυχισμένοι.